Σε μάστιγα εξελίσσονται τα τροχιά με εγκατάλειψη στους δρόμους της Κρήτης. Τα ξημερώματα στον κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας, οδηγός Γιοταχή, άγνωστο πώς, συγκρούστηκε με δικυκλιστή, τον οποίο όμως εγκατέλειψε στο δόστρωμα. Κάποιος με ένα αυτοκίνητο το παρέσυρε. Ήταν με μηχανάκι το παιδί, σχολούσε από τη δουλειά του με μηχανάκι, τον παρέσυρε ένα αυτοκίνητο, τον εγκατέλειψε. Το παιδί είναι σοβαρά χτυπημένο. Η οικογένεια και βασικά ο αδερφός του έκανε έκκληση μέσα από την ομάδα για όποιον γνωρίζει οτιδήποτε πληροφορία θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη και βέβαια μπορεί να καλύψει τροχέα ή και σε εμάς ακόμα στη διαχείριση της ομάδας με απόλυτη ηχεμήθεια. Δυστυχώς ένα φαινόμενο το οποίο υπήρχε, υπάρχει και ευελπιστώ ότι με τη νέα γενιά, γιατί έχω την τύχη αυτή να εκπαιδεύω τα νέα παιδιά αυτά, βλέπω ότι η συμπεριφορά είναι εντελώς διαφορετική. Και πολλές φορές ξέρετε ότι όλοι αφήνουμε το ίχνος του χαρακτήρα μας στον δρόμο. Όλοι από εμάς, όλοι οι οδηγοί. Το να συμβεί ένα τύχημα, σίγουρα δεν είχες πρόθεση. Δεν έφυγες από το σπίτι σου και είπες ότι πάω να τρακάρω τον χύψη οδηγό άλλο. Ωραία. Είναι εντελώς απαράδεκτο και επικώς απαράδεκτο να αφήσω ένα άνθρωπο εκεί στην τύχη του ή έστω και το περιστατικό αυτό που έμαθα ότι καλέσαμε και το ασθενοφόρο, αλλά φύγαμε μετά, δεν κάτσαμε να λάβουμε την ευθύνη. Που σίγουρα είναι ότι χειρότερο μπορεί να συμβεί γενικότερα ως άνθρωπος. Αν ήταν το παιδί σου εκεί ή αν ήσουν εσύ ο ίδιος, θα ήθελες κάποιος να σε εγκαταλείψει και να σηκωθεί να φύγει. Αυτό είναι απάνθρωπο. Έκαμε για τον ΑΒ λόγο, έγινε ένα ατύχημα να τον επάρχει, να τον επάρει στο νοσοκομείο. Να τον βοηθήσει, να μην τον εγκαταλείψει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικυκλιστής κινούνταν πίσω από το όχημα το οποίο επιχείρησε να στρίψει. Μετά το ατύχημα, ο οδηγός τον εγκατέλειψε αβοήθητο, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός φέρεται να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ. Θυμάται ότι ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, όμως δεν έμειναν εκεί. Το εγκατέλειψαν με αποτέλεσμα και οι δικοί του άνθρωποι να μην γνωρίζουν τι έχει συμβεί και μετά από ώρες να τους ενημερώσουν. Είναι ένα νέο παιδί που χρειάζεται να πάρει τη ζωή στα χέρια του από εδώ και πέρα, που πρέπει να επανέλθει και που πρέπει να μην μείνει ατιμόρυτο ακόμα μια τέτοια πράξη. Η παράσυρση και η εγκατάλειψη είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Μετά από ένα τροχαίο, αυτό που μας κυριαρχεί είναι ο φόβος. Και ίσως γι' αυτό το λόγο γίνεται μια εγκατάλειψη. Όμως θα πρέπει να ξεπεράσουμε το φόβο μας και να αισθανθούμε ότι αυτή τη στιγμή που γίνεται ένα τροχαίο, αυτός ο άνθρωπος έχει ανάγκη τη βοήθειά μας. Πολλές φορές λέμε για εγκατάλειψη, αλλά μπορεί να έχει γίνει και πρόκληση ατυχήματος. Δηλαδή, παράδειγμα χάρη, πολλές φορές ένα αυτοκίνητο πρέπει να περάσει έναν δρόμο, έρχεται ένα μηχανάκι, του κλείνει το δρόμο, το μηχανάκι φρενάρει, γλιστράει, πέφτει, το αυτοκίνητο φεύγει. Και αυτό θα μπορούσα να το πω ότι είναι ως πρόκληση ατυχήματος, αλλά και εγκατάλειψη. Γιατί πολλές φορές από τον καθρέφτη τον βλέπεις ότι έχει πέσει και εσύ απλά συνεχίζεις και φεύγεις. Και ξαναλέω, αν ήταν το παιδί σου, θα ήθελες να συμβεί το ίδιο. Εννοείται, δεν εγκαταλείπουμε έναν άνθρωπο, ούτε σιγήνη, ούτε γάτα, τίποτα. Άνθρωπος είναι. Πρέπει να το περιγράψουμε όσο ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Χτυπάω έναν άνθρωπο και τον αφήνω να πεθάνει. Γιατί? Μπορεί να τον βάλω στο αμάξι μου ή ξέρω και εγώ τι να τον πάω στο νοσοκομείο να γλιτώσει. Από το κράτος μας πιο αυστηρά τα πράγματα. Όχι τόσο ελεύθερα. Είναι πλέον ελεύθερα και σου λέει, ξέρεις κάτι ο άλλος. Α, τον εκτύπησα, πάω να φύγω, μάλιστα. Αν βάλε 5 μήνες φυλακή, θα πληρώσω ή και αφύγω. Ο 33χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο με τον αδελφό του μέσω ανάρτησης να καλεί τους πολίτες που γνωρίζουν κάτι να ενημερώσουν το τμήμα τροχέας Ηρακλείου. Η αποκατάστασή του θα είναι από όσο γνωρίζουμε σε βάθος μηνών, γιατί έχει χτυπήσει πολύ άσχημα στο πόδι του. Από όσο έχουμε έρθει σε επικοινωνία με την οικογένεια, πιθανόν αυτό γύρω στους 6 μήνες θα είναι απαγορευτικό να περπατήσει. Σε επίπεδο Κρήτης, οι συγκρούσεις με εγκατάλειψη εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τις 50. Κατά μέσο όρο, 3 είναι τα σοβαρά τροχαία με εγκατάλειψη ή με θανατηφόρα κατάληξη.